Γεια σας. Σήμερα εδώ θα σας δείξω με ένα πριονάκι Echo, το οποίο μας έχει παρουσιάσει κάποια προβλήματα. Δεν κρατάει δηλαδή, δεν παίρνει εύκολα μπροστά. Θα το λύσουμε λίγο και σήμερα, να δούμε λίγο τι παίζει. Πολύ σκληρή με βράνη αυτή που έλυσε τώρα. Για να δούμε και τις άλλες. Αυτό συνήθως εδώ, άμα δεν είναι οι γνήσιες, αρχίζουν και φθύρονται. Αυτή εδώ η συγκεκριμένη που γίνεται τώρα είναι ο πνεύμονάς του. Το άλλο δουλεύει σαν για το φλωτεράκι, αυτό δουλεύει για το πνεύμονα. Προσεκτικά, δεν χρειάζεται να βιαζόσετε εδώ και εδώ. Είναι τσιγαρό χαρτο και σκληρή. Αλέτα και λίγο. Η σκληρή είναι. Να φέρω τις καινούργιες. Δεν χρειάζεται πολύ άγχος. Απλά θέλει βηματάκια σταθερά. Ό,τι βγάζεις να βάζεις. Λοιπόν, φιλτράκι, βλέπετε, αυτή εδώ είναι η γίνεται κατάσταση με αυτή εδώ πέρα εδώ, εντάξει, και αυτό είναι αυτό εδώ πέρα εδώ, δηλαδή 2 και 2, άρα βγάζουμε και αυτή εδώ πέρα εδώ, η οποία είναι κόκαλο, δηλαδή δεν μπορούμε να βγάζω καν με το γάντι. Αυτά συνήθως εδώ πέρα εδώ βουλώνουν, έχουν σιτάκια εδώ και από εδώ περνάει η βενζίνη. Τώρα με ένα αντισκουριακό θα το ρίξουμε ένα πισίματάκι και ένα φύσιμα, ένα λεπτάκι λίγο και θα συνεχίσουμε. Καλό είναι σε όλες τις τρυπούλες μέσα. Με το τσόκ εδώ. Σιτάκι αυτό εδώ, έτσι. Αλλά να το σκουπίσουμε και λίγο με ένα μπαγκέρο πανάκι. Ένα λεπτάκι λίγο, να το βρω. Μπορούμε να το λύσουμε και πιο πολύ ακόμα. Δηλαδή, να βγάλουμε και αυτό εδώ το πυράκι. Καθώς υπάρχει και αλλαγή, έχει ελαττήριο αυτό μέσα εδώ που κάνει αυτή την κίνηση. Αυτό ανοίγει, περνάει η βενζίνα. Δεν θεωρώ ότι φταίει αυτό κάτι. Το έχω ξανανοίξει πάλι. Απλά αυτές οι μεμβράνες που είχα βάλει τώρα ήταν ημιτασόν. Θα πάει σε ένα τύπο εκεί και δεν είχε τις καλές και μου έβαλε κάποιες ημιτασόν. Με αποτέλεσμα άρχισε το πριόνι και κάνει τα δικά του. Ριλαντί και πολλά άλλα. Άρα καλό είναι να πάμε και να πάμε να πάρουμε τις γνήσεις. Τώρα λοιπόν ξεκινάμε και κουμπώνουμε. Αυτή εδώ
Καλό είναι να μπουν τα γράμματα κάτω. Εντάξει. Έχει οδηγό. Βλέπετε. Δεν ταιριάζει καπαλού για να τη βάλεις. Με τίποτα. Στον οδηγό εδώ. Εκεί. Γιατί έχει τα ποδαράκια, οι τρυπούλες και γενικά δεν έχει κάτι άλλο. Και μετά μπαίνει ο πνεύμονας εδώ, αυτό το σκατουλάκι που κάνει τη βενζίνη. Καμία σχέση δεν έχει το ένα με το άλλο. Αυτό είναι στα τσιγαρόχαρτο, το άλλο είναι στα λάστιχο. Καουτσούκ. Εντάξει. Και τώρα. Παίρνουμε και αυτό εδώ πέρα εδώ. Σωστά και κανονικά η θέση του είναι αυτή από εκεί για να μπορούμε να ρυθμίσουμε εξωτερικά τις βενζίνες. Άρα δεν πάει έτσι, γιατί αυτό θέλει μια αλφα προσοχή. Καταρχήν δεν είναι αυτό, συγγνώμη γιατί το κρατάω στα χέρια, είναι η ταπούλα εδώ, αυτή εδώ, γιατί μπερδέθηκα τώρα, πήγα να βάλουμε το άλλο, αλλά είδα ότι είναι στο πλαστικό να δράει την ώρα και λέω δεν γίνεται να μπαίνει και έτσι. Αυτό θέλει κανονικά ένα αρχείο να τα κρατάτε και να τα αφήνετε αριστερά, δεξιά, να μην τα έχετε μαζί όλα, για να μην μπερδευόσετε. Δηλαδή, εντάξει, είναι εύκολο να μπερδευτείς άμα το έχεις ξανακάνει πάλι. Εντάξει, εγώ το έχω λύσει παραπάνω από 15 φορές. Εντάξει, σπίγουμε λιγάκι, δεν χρειάζεται τέρμα. Εδώ. Κάτω λίγο. Δεν το βλέπετε κιόλας, αλλά δεν γίνεται. Μαγνητικά κατσαβιδάκια είναι ωραία για να βαθιέτε στις δουλίτσες, γιατί δεν σε προδίδουν να χάσεις τις φίδες. Λοιπόν, σφίγγουμε. Δεν θέλουμε ούτε να χαλάσουμε τις βίδες ούτε τίποτα, απλά καλά. Δηλαδή άμα αρχίσει και πηδάει σταματάμε, εντάξει, δεν χρειάζεται να λιώσουμε το πιλάτερ. Θα πάρουμε και ένα ίσο κατσαβιδάκι, άμα αυτό κάνει θέλω το άλλο. Κάνει, θέλω το άλλο λίγο, ένα λεπτάκι λιγάκι. Τώρα πρώτα βάλουμε τη σιτούλα, η σίτα πρέπει να ψάξεις ακριβώς να δεις πως μπαίνει. Έτσι δεν πάει με τίποτα, εντάξει, γιατί είναι τα γραμματάκια τα άλλα. Έτσι δεν μπαίνει, έτσι πηγαίνει, βλέπετε. Να είναι όλες οι τρύπες ανοιχτές. Πηγαίνει να βαθίσει τις μεγάλες. Και πάει και η άλλη από πάνω. Παίρνουμε αυτό εδώ, το οποίο τώρα για να το βρεις έχει δύο οδηγούς. Μας κουνήθηκε και χάσαμε τον οδηγό.
Λοιπόν, αν το βάλεις έτσι, το χάσαμε. Πάμε. Δεν πήγαινε έτσι. Γαλετάκι. Αφού θα τις αναβάλουμε πάλι για να δούμε ακριβώς πού είναι όλες οι τρύπες μας. Έτσι δεν είναι. Είναι έτσι. Εδώ. Καθώς έχουμε όλες τις τρύπες ανοιχτές για να κυκλοφορεί και η βενζίνη. Ήθελα να σας το δείξω εδώ, αλλά δεν μπόρεσα, δεν πρόλαβα. Αυτό έχει και σοχές εδώ που περνάει τη βενζίνη. Άρα οι τρύπες του είναι πολύ σημαντικό να έρθουν εδώ, γιατί από εδώ είναι η είσοδος της φούσκας. Εντάξει. Έτσι είναι το πιο σωστό να πάει. Γιατί θα το βγάλει στην απέναντι πλευρά. Λοιπόν, σιγά σιγά με προσοχή εδώ τώρα. Τώρα πρέπει να το έχω κάτω, αλλά για να το δείτε δεν μπορώ να το έχω κάτω. Ο τρόπος που μπαίνει είναι από εδώ. Αλλά μου βγαίνει και μου μπαίνει διαρκώς, γιατί ήθελα να σας το δείξω πάλι. Γιατί έχω σφίξει πάρα πολύ τη βίδα αυτή εδώ. Για να το βγάλω. Αυτή η βίδα είναι του τσόκ. Βεβαιώνεις ότι πάει έτσι, είτε από εδώ δεν έχει. Άρα είμαστε σίγουροι ότι έτσι πάει. Το δείχνει ότι θέλει μεγάλο κατσαβίδι ίσως. Τέλος. Κάνουμε την τοποθέτηση και θα το βάλω μπροστά. Τοποθέτηση μπαίνει έτσι μέσα. Έχει οδηγό που πάει κάτω. Παροχή βενζίνης. Πάει και γομπώνει στο λάστιχο εδώ. Εντάξει. Έτσι πάει δηλαδή. Κλακ. Κουμπώνουμε πρώτα το τσοκάκι εδώ. Περνάμε τη βίδουλα από εκεί. Και όλα τα υπόλοιπα. Εντάξει. Το βάζω και το ξεκινάμε. Λοιπόν, το κουμπώσαμε. Γι' αυτό θέλει λίγο, είναι μια επίπονη διαδικασία. Καθαρό είναι το φιλτράκι, το είχα καθαρίσει. Να το αφαντιάσει καλά για να μπει. Το πανάκος, εδώ. Κουμπώνουμε. Εντάξει. Ξεκινάμε. Δεν δουλεύει καλά. Από την αρχή θυμάμαι ότι έχω πατήσει πάρα πολύ τη βίδα αυτή εδώ. Ήταν έξω αλλημένη. Με το τσόκ δηλαδή. Καλό είναι να μην το κάνουμε αυτό. Λοιπόν, μία πάνω. Ανοίγουμε. Βαράμε. Παίρνει. Εδώ τώρα βάζουμε μία στροφούλα. Δίνουμε. Παραπάνω από ένα μήνα, ανάμεσο μπροστά. Δεν μπερδεύει μπουκόνι, δεν μπερδεύει τίποτα. Είμαστε έτοιμοι για κλάδεμα. Λοιπόν, πληροφορίες για τις μεμβράνες και τα υπόλοιπα, γράφτε μου. Παλιές είναι εδώ. Μην εμπιστεύεστε αυτούς τους. Μάλλον μην πω κανένα κουβέντα τώρα και με κόψουν. Πού μας τα πουλάνε αυτά εδώ. Δυστυχώς. Εδώ. Γιατί είναι κρίμα να τα πετάμε. Να ξαναδοκιμάσουμε. Πάλι παίρνει. Δεν παίρνει τώρα. Ο διακόπτης ήταν κλειστός. Τη ρύθμιση του Ελλαντή θα την κάνουμε αφού μπορέσουμε και κόψουμε μισή ώρα και θα σταθεί. Θα μας δείξει ακριβώς που χρειάζεται. Αυτά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.